θέματα εδώ δικά μας και έλεγα ότι η αστρολογία έχει την ικανότητα όχι να κάνει τα πράγματα μόνη της ρόδινα, αλλά να σου πει μία περίοδο που ναι ρε παιδί μου τώρα είσαι έτσι γιατί αυτό και αυτό και αυτό, αλλά την εποχή αυτή θα γίνουν αυτά και όταν το πιστεύεις και πιστεύεις αυτόν που σου το λέει, πραγματικά σου δίνει μία δύναμη και λες θα το ξεπεράσω για να φτάσω εκεί. Είναι σαν ένα ταξίδι. Πες την αλήθεια που μου είπες, τέτοια περίοδο του χρόνου θα είναι... Να το πω, δεν ξέρω αν θέλετε να το πω. Όχι, θα είναι πολύ καλά τα πράγματα, αυτό μου είπες. Ναι, έλεγα λοιπόν στη Φέη ότι ναι, τώρα περνάει, γίνονται αυτό και αυτό. Όμως, τέτοια εποχή του χρόνου που ο Δίας θα σου κάνει μια πολύ καλή όψη, δεν πρέπει να λέμε όλο το οροσκόπιο μας απ' έξω, θα σου κάνει μια πολύ καλή όψη, θα είσαι πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν αυτό μπορεί να δίνει πολύ κουράγιο. Το ίδιο κάνω και στο περιοδικό που γράφω. Παραδείγματος χάρη για την Πανσέλινο που έγινε, να μην τη διαβάσω όλη, στη σελίδα 35 θα δείτε ότι αυτά που θα γίνουν είναι πιθανό να υπάρξουν αντιθέσεις μεταξύ θρησκειών και το είδαμε κάτω. Όμως η νέα σελήνη η οποία γίνεται στις 18 είναι πολύ σημαντική παρά το γεγονός ότι διερχόμαστε μια περίοδο πολύ επικίνδυνη και δύσκολη και θα το δούμε ακόμη και τα Χριστούγεννα και βλέπουμε και τα διάφορα που γίνονται τρομοκρατικά κτλ. Όμως διαβάστε για τη νέα σελήνη αυτή που λέει ότι έστω και αν ο Ερμής είναι ανάδρομος θα υπάρξει μεγάλη αισιοδοξία, διέστηση και ρομαντισμός. Η συμμετοχή του Κρόνου και Ουρανού θα βοηθήσει για να γίνει η κίνηση σε κάτι πολύ φιλόδοξο. Νέες ιδέες θα χρειαστεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να επαναξεταστούν λεπτομέρειες. Όμως οι βασικοί στόχοι μπορεί να υλοποιηθούν. Ακούστε, θα σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην προηγμένη τεχνολογία και ιατρική, χειρουργική εξ αποστάσεως και άλλα θέματα στην υγεία τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως μπορούμε να περιμένουμε και πολλά καλά. Με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε για το γούρι που δίνουμε κάθε χρόνο σε αυτή τη σελίδα η οποία είναι η 100, τέλος πάντων, ναι, 125. Θα κόψετε αυτό το κουπόνι και θα μας το στείλετε ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση που την κάνουμε εδώ ζωντανά και αν δεν απατώμε είπαμε στις 20 Ιανουαρίου κτλ. Έτσι λοιπόν να πάμε στα σημερινά. Σήμερα η Σελήνη βρίσκεται στο ζυγό. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με τις σχέσεις μας. Βέβαια, επειδή οι πλανήτες έχουν μεταφερθεί και ειδικά ο Άρης στο Σκορπιό, δεν είναι μια καλή περίοδο σε ψυχολογικό επίπεδο, όπως επίσης και βλέπουμε εμπρισμούς και τέτοιου είδους θέματα θα γίνουν. Αυτό λοιπόν λίγο ρίχνει τη διάθεσή μας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πλανήτες στον τοξότη. Έτσι λοιπόν, επειδή η νέα σελήνη αυτή ξεκινάει 3-4 μέρες πριν και 3-4 μέρες μετά, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε τέτοια γεγονότα, μπορείτε να κάνετε νέα σχέδια. Για να δούμε λοιπόν ποια ζώδια είναι αυτά τα οποία θα ωφεληθούν ή κάθε ζώδιο τι θα μπορούσε να κάνει για να επωφεληθεί από αυτή τη νέα σελήνη η οποία γίνεται σε 3-4 μέρες και η οποία λέει αλλαγές καλές μέσα σε αυτό το κλίμα. Yeah. Αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν σε πρώτη φάση είναι οι κρύοι. Οι κρύοι λοιπόν, η νέα σελήνη που γίνεται στον τοξότη αρχίζει, δείχνει μια νέα περίοδο, μια αλλαγή η οποία θα είναι σημαντικότατη για εσάς και η οποία έχει σχέση με εξωτερικό, με σπουδές, ακόμα και με τη συναισθηματική σας ζωή. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα κάνετε με πολύ προσοχή, καθώς ο Κρόνος θα ελέγχει γενικά τι έχετε κάνει. Αυτό τον καιρό όμως θα επωφεληθείτε σε ένα θέμα που έχει σχέση με οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά, όχι οικονομικά τρέχοντα, αλλά οικονομικά τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε από άλλους, γενικά θα είναι πολύ σημαντικά. Σήμερα ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας, ενώ αν είστε γεννημένοι αρχές Απριλίου, μία ρομαντική βόλτα ή μία ρομαντική συνάντηση θα είναι ιδιαίτερα γλυκιά για σας. Η νέα σελήνη πάντως ευνοεί πάρα πολύ εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή από 10 Απριλίου και μετά. Για τους Σταύρους μας, αυτή η νέα σελήνη δείχνει ότι πρώτα-πρώτα ίσως είστε προβληματισμένοι ή σε ένα οικονομικό θέμα ή ακόμα και σε ένα συναισθηματικό. Δηλαδή ακόμα και αν είσαι καλά με τον σύντροφό σου, μπορεί να υπάρχουν στιγμές που κάποια πράγματα δεν σε αρέσουν, που κάποια πράγματα σε στεναχωρούν. Παρόλα αυτά τα πράγματα θα βελτιωθούν, μόνο προσπαθήστε να περιορίσετε την εριστική σας διάθεση, ειδικά αν είστε γεννημένοι αρχές του ζωδίου, δηλαδή τον Απρίλιο. Προσέχετε γιατί ο Άρης είναι απέναντι από το ζώδιό σας και μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις
ακόμα και από παλιές ιστορίες. Α, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι με τον Ανάδρομο Ερμή επιστρέφουν και παλιές υποθέσεις, είτε ερωτικές είτε επαγγελματικές. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε, όχι μόνο εσείς οι Ταύροι, γενικά. Για τους διδύμους που ο Ανάδρομος Ερμής σαφώς σας επηρεάζει. Σας επηρεάζει σχέσεις και συνεργασίες. Αυτή η νέα σελήνη όμως είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, ακόμα και για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες και που ο Κρόνος μόλις τώρα θα φύγει απέναντι του ζώδιό σας. Μπορεί να κάνετε μία αλλαγή, να έχετε μία πρόσμενη προσφορά εργασίας ή ακόμα και έναν έρωτα, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει την πόρτα. Βέβαια, αυτόν τον καιρό είστε εστιασμένοι περισσότερο στην εργασία ή ακόμα μπορεί να έχετε και θέματα υγείας, τα οποία όμως ξεπερνιόνται. Προσπαθήστε να υποφεληθείτε, γιατί είναι μία περίοδος που ναι μεν αναθεωρείτε απόψεις, σκέπτεστε τα παλιά, μπορεί να έχετε και παλιές υποθέσεις οι οποίες σας απασχολούν, όμως γενικότερα αυτή η νέα σελήνη που γίνεται στις αρχές της άλλης εβδομάδος είναι πολύ ευνοϊκή για εσάς. Για τα καρκινάκια μας, που σίγουρα ο φετινός χρόνος αποκλείεται να μην δώσει πολλά σε εσάς. Έστω και αν έχετε επιμέρους θέματα, έστω και αν έχετε περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό, γενικά με την κρίση, οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι χτυπήθηκαν περισσότερο από όλα τα ζώδια. Τώρα λοιπόν έχει έρθει η ώρα που, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην φτιάξουν όλες τις υποθέσεις, όμως πολλά πράγματα θα βελτιωθούν και θα το δείτε μέσα σε αυτό το δίμηνο, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για εσάς.